Πάμε να δούμε λοιπόν το σημείο εκεί όπου έχασε τελικά τη ζωή του ο άτυχος 33χρονος, ο Μανώλης Γαρεφαλάκης. Είναι αυτό εδώ ακριβώς, τη λεωφόρο Σούδας, κύριε Πολέντα. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα να το δείτε, αλλά σίγουρα γνωρίζετε το σημείο. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά του σημείου που μπορούν να συντελέσουν ώστε να μην υπάρξουν αντανακλαστικά και τελικά ένα τροχαίο δυστύχημα ή ατύχημα? Κοιτάξτε και το συγκεκριμένο περιστατικό. Ο δρόμος δεν είναι ό,τι καλύτερο. Ο δρόμος είναι ένας δρόμος του 60 με τότε φόρτο κυκλοφοριακό πολύ μικρό, που σήμερα έχει πάρα πολύ βαρύ φόρτο κυκλοφοριακό. Κατά συνέπεια, ο δρόμος είναι ακατάλληλος για δύο λωρίες κυκλοφορίας. Όμως δεν φταίει μόνο αυτό. Εδώ με διπλή γραμμή κάνουν προσπέραση, κάνουν υπέρβαση, σταματάνε όπου θέλουν για να πάνε όπως θέλουν. Και λίγο πιο κάτω, ακριβώς λίγο πιο κάτω, είχαμε πάλι προκαιρού, προετών, πάλι θα αντιφόρο τροχαίο, διότι σταμάτησε, μάλλον πήγε να στρίψει αριστερά κάποιος την ώρα που τον προσπερνούσε ένα μηχανάκι, με αποτέλεσμα το μηχανάκι κάρφωσε και κόλλησε ο άνθρωπος πάνω στο δέντρο. Ο δρόμος πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Γι' αυτό την Πέμπτη έχω παρακαλέσει τον Δήμαρχο και έγινε αυτό αποδεκτό, να κάτσουμε να δούμε τι θα γίνει με τον δρόμο αυτό. Η λεωφόρο Σούδας πρέπει να αλλάξει. Και τι θα κάνουμε? Πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορεί να έχουμε κάθε χρόνο ένα νεκρό στη λεωφόρο Σούδας. Έχουν χαθεί πάρα πολύ και είναι αμαρτία το Θεό. Για ποιο λόγο? Κάτι πρέπει να κάνουμε. Να φαρδίνει ο δρόμος, να κόψουμε δέντρα. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Πάντως δεν μπορούμε να θρυνούμε κι άλλο νεκρό, γιατί έτσι βρήκαμε τον δρόμο αυτόν. Λοιπόν, άλλο ένα σημείο πάντως, το οποίο καθώς συζητούσαμε και πριν την εκπομπή, είναι θανατηφόρο σημείο, είναι ένα αρκετά δύσκολο σημείο για όλους τους οδηγούς. Μιλάμε για την περιοχή εκεί στη διασταύρωση στο Καλάμι, από όπου περνάει και ο Κυλιάρης ποταμός. Μια δύσκολη στροφή, πολλά τα εκκλησάκια όπως χαρακτηριστικά μου έχετε πει, έτσι, στο σημείο. Νομίζω ότι έχουν χαθεί άνθρωποι. Θέλω να σας πω κάτι για να ξέρουν πολύ καλά και οι αγροατές σας. Αυτή τη στιγμή η περιφέρεια Κρήτης έχει εντάξει 5 σημεία στην άμεση επισκευή, γιατί πραγματικά είναι οι δρόμοι χάλια. Τα 5 σημεία αυτά λοιπόν, αντί να γίνουν τώρα που έχουμε κυκλοφορία, κάποιος για τους δικούς του λόγους προέβαλε αντιστάσεις, αντιρρήσεις, αντιδράσεις και σταματήσανε τα έργα αυτά. Ο Κυλιάρης είναι ο ένας. Παπακόπουλε 2. Στο βιοπάλ της Σούδας 3. Θα το δούμε. Έχουμε πάμε και στο βιοπάλ της Σούδας εκεί. Το άλλο σημείο το οποίο μόλις αναφέρατε, μου δίνετε την καλύτερη πάσα, κύριε Πολέντα, γιατί παρουσιάζουμε και χάρτες για το πού ακριβώς βρίσκονται αυτά τα σημεία καρμανιόλα, όπως τα χαρακτηρίζουμε. Εδώ, βιοπά Σούδας. Και εκεί βεβαίως πόσες φορές. Εκεί βλέπουμε ότι στο σημείο αυτό, από Ρέθυμνο για Χανιά, εκεί που πάει για Σούδα δεξιά, εκεί έχασε τη ζωή του τελείως άδικα ένας οδηγός μηχανής, όταν στον δρόμο αυτόν που δημιουργεί μια λακκούβα, μεγάλη λακκούβα για νερό, έχασε άδικα τη ζωή του. Στο δε ρεύμα από Χανιά προς Ρέθυμνο, τον δρόμο τον φάγανε οι ποντικοί. Δείτε το χάλι του δρόμου. Είναι γιατί αυτός το λέτε, τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, τι έχετε εντοπίσει, κύριε Πολέντα? Έχει χαλάσει ο δρόμος τελείως. Έχει χαλάσει ο δρόμος, θα σε πετάξει εκτός. Δεν μπορείς να προχωρήσεις. Στο Κυλιάρη τη στροφή θα σε βγάλει ο δρόμος εκτός. Είναι επικίνδυνα σημεία αυτά. Άκρως επικίνδυνα. Και παρακαλώ την περιφέρεια, δηλαδή τι θα κάνει, τι είναι τρόπο θα γίνουν γρήγορα οι επισκευές του δρόμου? Θα έχουμε και άλλους νεκρούς. Όπως επίσης πρέπει να δούμε, και ευχαριστώ πάρα πολύ που με αφήνετε να τα πω, να δούμε και το θέμα των χόρτων, των φυτών, των δέντρων επάνω στον δρόμο. Που προεξέχουν πάνω στο εθνικό δίκτυο. Έχουν καβαλήσει το δόστρωμα. Έχετε δίκιο. Έχουν καβαλήσει το δόστρωμα. Και χθες διάβασα την νομοθεσία. Η νομοθεσία είναι πάρα πολύ αυστηρή. Εάν συμβεί οτιδήποτε τροχαίο, θανατηφόρο και είναι αιτία τα δέντρα, δεν θα ξεμπλέξει εύκολα ο υπεύθυνος. Σας μιλάω ετοίμως. Δεν είναι απειλή. Είναι προειδοποίηση. Δεν θα ξεμπλέξει εύκολα με το νέο νόμο ο υπεύθυνος της περιοχής. Του Δήμου θέλετε, της περιφέρειας θέλετε. Δεν θα ξεμπλέξει αν έχουμε τροχαίο θανατηφόρο. Κατά συνέπεια, παρακαλώ τον οποιοδήποτε υπεύθυνο να ενεργοποιήσει τον νόμο και να κόψει τα κλαδιά των συντόνων δυνατών. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε τα κλαδιά αυτά απάνω στο οδόστρωμα και να έχουμε σε έναν δρόμο ταχείας κυκλοφορίας ή εθνική οδός αυτό το χάλι που έχουμε. Μάλιστα. Προέχει λοιπόν οι δρόμοι να καθαριστούν, να επισκευαστούν σημεία τα οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Και βέβαια, μια και μιλάτε για δέντρα και καλάμια που προεξέχουν, νομίζω είναι χαρακτηριστικό στοιχείο και τη λεωφόρου Σούδας, εκεί όπου δεξιά και αριστερά υπάρχουν και τα μεγάλα δέντρα, έτσι, τα πλατάνια, που δεν ξέρω και αυτά αν τελικά
η θέση τους έπρεπε να είναι εκεί, να το πω έτσι απλά, γιατί νομίζω ότι ακόμα κι αν δεν έχει αναπτύξει κάποιος ταχύτητα, με ελάχιστη ταχύτητα και πέσει πάνω στα δέντρα, νομίζω μπορεί να αποβεί μοιραίο για τον οποιοδήποτε. Δεν θα τη γλιτώσει, απλά. Δεν θα γλιτώσει. Δεν θα τη γλιτώσει. Δεν θα τη γλιτώσει. Επειδή πηγαίνω στα τροχεία όλα, έτσι, δεν θα τη γλιτώσει. Δεν θα τη γλιτώσει. Όποιος πέσε πάνω σε ένα τέτοιο μεγάλο δέντρο, θα κολλήσει πάνω στο δέντρο. Δεν θα τη γλιτώσει. Πάμε και στα νοπήγια. Πάμε και στα νοπήγια, κύριε Πολέντα, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω έτσι άκομψα, αλλά νομίζω έχει την αξία του να δούμε έτσι τα φωνικότερα σημεία στο οδικό δίκτυο των Χανίων. Λοιπόν, νοπήγια Κισάμου, εδώ έχετε πάρα πολλά να πείτε, φαντάζομαι, γιατί κάποιος... Θα σας πω το εξής. Ο πρόεδρος της Επιτροπής της Βουλής για την Οδική Ασφάλεια, οδηγώντας το αμάξι του βράδυ, αποκολλαίνει προς νοπήγια, δηλαδή κάθετα στην Εθνική Οδό, βλέπει ένα δρόμο φαρδί, φωτισμένο, ωραίο, και παίρνει φόρα και πηγαίνει ο άνθρωπος. Και εγώ την πάτησα έτσι. Και ξαφνικά βρισκόμαστε στη μέση του εθνικού δρόμου. Ποιος Θεός μας βοήθησε? Μισό λεπτό, εκεί δεν υπάρχει σήμανση, κύριε Πολέντα? Δεν υπάρχουν διαγραμμίσεις, δεν υπάρχει τίποτα δηλαδή? Πίσω από μια ελιά. Πίσω από μια ελιά. Μα δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι ταξιδεύεις και βλέπεις, έχεις μπροστά σου έναν δρόμο όπως τη λεωφόρο Συγκρού. Και λες τι ωραία. Τα φώτα, τους στήλους, τα πάντα όλα. Και δεν ψάχνεις να δεις το στόπ. Και ξαφνικά βρίσκεσαι στη μέση του εθνικού δρόμου. Τι φταίει γι' αυτό? Πρέπει να δούμε, να μην έχουμε ανισόπεδους μόνο στο Ηράκλειο. Να δούμε λοιπόν πού μπορεί να κάνουμε ανισόπεδο κόμβο. Στο Κολένι, εκεί να το κάνουμε στα νοπηγεία. Πού αλλού? Στη Σούδα, στη Σούδα. Έχουμε ανάγκη, άμεση ανάγκη, επιτακτική ανάγκη να δούμε ξανά τον σχεδιασμό των δρόμων. Πού πρέπει να κάνουμε ανισόπεδο κόμβο? Είναι καρμανιόλες οι δρόμοι αυτοί. Δεν μπορεί να πει και να λέμε ελέο Θεού, ταξίδεψε, πήγαινε και αν ζήσεις έζησες. Δηλαδή δεν πάει. Προκαλούμε την τύχη μας μόνοι μας. Και εντάξει, να κάνουμε ανισόπεδο στο Ηράκλειο. Αλλά κάτσε, έχουμε και τα Χανιά. Έχουμε σημεία πάρα πολύ επικίνδυνα, τα οποία χρήζουν άμεση αντιμετώπιση. Και δεν το βλέπω αυτό. Εγώ αυτό θέλω να σας ρωτήσω, το παράπονό σας, γιατί είστε ένας άνθρωπος που, όπως είχαμε πει την προηγούμενη φορά, βάλατε ένα στόχο από τότε τελικά που χάσατε το γιο σας, προκειμένου να μεταφέρετε στα κέντρα εξουσίας, στην αυτοδιοίκηση, στη Βουλή, στον Πρωθυπουργό. Κατά καιρούς σας έχουμε δει να καταθέτετε υπομνήματα, προτάσεις, να αλλάξει όλο αυτό το καθεστώς, να αλλάξει μέχρι και η παιδεία από τη ρίζα της τελικά όσον αφορά την οδηγική συμπεριφορά. Κάποιες από τις δικές σας προτάσεις, κύριε Πολέντα, όμως, έχουν περάσει και αυτή τη στιγμή έχουν γίνει και νόμος του κράτους. Δεν ξέρω αν αισθάνεστε δικαιωμένος ή αν νομίζετε τουλάχιστον ότι καταφέρατε το ελάχιστο που μπορούσατε μέχρι στιγμής και ότι ο αγώνας δεν σταματάει. Θα πω τούτο. Ο Περιφερειάρχης, εσείς, εμείς, όλοι μας, έχουμε πετύχει αρκετά. Όμως, έχουμε να κάνουμε ακόμα πάρα πολλά. Τι πετύχαμε? Να αλλάξει μια νομοθεσία με το 290 και 290α, δηλαδή με αυτούς που οδηγάνε επικίνδυνα και με αυτούς που βλάπτουν το οδικό δίκτυο επικίνδυνα. Αυτό το καταφέραμε. Αυτό είναι έργο δικό μας. Δεν μας το χάρισε κανένας. Το παλέψαμε, το κερδίσαμε και είμαστε περήφανοι. Αλλά έχουμε και άλλα πάρα πολλά. Τι να σας πω? Να σας θυμίσω προχθές που του Γεραυνό, που κάηκε αυτή η κυρία Μακαρίτσα και που την πήγανε βόλτα με την νεκροφόρα για να την κάνει νεκροτομή, νεκροψία κάποιος σε άλλο νομό, και μετά ζητάγανε από τον σύζυγό να πλήρωσε 3.000 έξοδα. Αυτά συμβαίνουν και στην Κρήτη. Από τα Χανιά θα φύγει ο νεκρός να πάει ταξιδάκι βόλτα στο Ρέθυμνο μαζί με τον δικαστή για να το δουν εκεί. Γιατί? Με ποιο ηθικό δικαίωμα θα πάρει το παιδί μου να το πάει βόλτα κάποιος, να το φέρει την άλλη μέρα και μετά να ζητάει και από πάνω τα λεφτά? Γιατί δεν μπορούσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης με τον Υπουργό Υγείας να υπογράψουν μια κοινή απόφαση ώστε να γίνεται στο νοσοκομείο, εφόσον έχει την υποδομή εκεί, η νεκροδομή? Μπορούσε. Άρα λοιπόν, το παλέψουμε. Ήδη έχω φτάσει αυτό το θέμα, το έχω φτάσει πάρα πολύ ψηλά και πιστεύω ότι λίγα συντόμως θα λήξει. Να σταματήσει αυτή, θα έλεγα τη λέξη, η απάνθρωπη συμπεριφορά στις οικογένειες αλλά και στους νεκρούς. Από ό,τι βλέπω, έχετε προτείνει, αλλά δεν υλοποιήθηκε η συγκρότηση και λειτουργία σχολείων ταχύρυθμης εκπαίδευσης προανακριτικών αστυνομικών κατά εισαγγελία πρωτοδικών για τη σύνταξη δικογραφιών τροχαίων. Έχετε προτείνει επίσης απαλλαγή φόρου όσον αφορά τα κράνη και τον εξοπλισμό ασφαλείας των δικύκλων και πολλά άλλα
πολλές πολλές άλλες προτάσεις, οι οποίες, πολλές εκ των οποίων βλέπω ότι παραμένουν ακόμα στους καλένδες, κύριε Έχουμε, να σας πω κάτι Πολέντα. Έτσι ειλικρινά, έχουμε πετύχει. Έχουμε πετύχει, έχω πάρει την έγκριση από το Υπουργείο και έχουμε κάνει σε όλη την Κρήτη, σε όλες τις διευθύνσεις, στον κύριο διευθύνσης της Κρήτης, ναι. Ομιλία, δεν θα πω μάθημα, λέω ομιλία, σχετικά με το πώς αναχτούμε από τους καινούργιους ταχογράφους τα δεδομένα, ώστε να έχουμε την πλήρη εικόνα ενός φορτηγού που οδηγάει αντί για 8, 15, 16, 12 ώρες. Ένα βασικό. Ήδη η Κρήτη, μπορώ να πω υπεύθυνα, έχουν ενημερωθεί οι αστυνομικοί όλοι και γνωρίζουν να πάρουν τα δεδομένα, τα ψηφιακά πλέον δεδομένα από ταχογράφους. Είναι μια επιτυχία δικιά μας. Βεβαίως, μπορεί η εισαγγελία από το δικό Χανίων, Ερθίμης, Ηρακλείου, Αγίου Νικολάου να διατάξουν, να εγκρίνουν, να γίνουν κάποια σεμινάρια συντάξεων δικογραφίας. Θα το κάνουμε και αυτό σιγά σιγά. Αυτά είναι αυτό τα άμεσα που κρίνεται ότι πρέπει να συμβούν για να αλλάξει κάπως το τοπίο, κύριε Πολέντα. Αν θα λέγαμε ότι αύριο το πρωί αλλάζει κάτι, τι θα έπρεπε να είναι αυτό σε πρώτη φάση? Εγώ θα έλεγα σε πρώτη φάση είναι να δημιουργηθεί αυτή, να υλοποιηθεί η πρότασή μας, ναι, σχετικά με το ΆΜΚΑ. Από την ημέρα που ο Χι Πολέντας, δηλαδή, θα καταθέσει τα χαρτιά του για να πάρει δίπλωμα, ναι, να παίρνει έναν αριθμό όπως τον ΆΜΚΑ, 13-25. Και από αυτόν τον αριθμό να το συνοδεύει μέχρι που να οδηγεί. Είχαμε και εξέλιξη, συγγνώμη που σας διακόπτω, πριν από λίγες ημέρες προωθείται αυτή τη στιγμή από τα αρμόδια Υπουργεία και από το Υπουργείο Μεταφορών το εξής μέτρο, ότι θα ακυρωθούν μελλοντικά διπλώματα οδήγησης ψυχικά ασθενών, αλλά και όσων τελικά έχουν δηλωθεί ως Ι5 στο στρατό. Δεν ξέρω κατά πόσο τελικά σας βρίσκει σύμφωνο σε ένα τέτοιο μέτρο, το οποίο βέβαια έχει να συναντήσει πολλά αγκάθια μπροστά του λόγω και των προσωπικών δεδομένων, τα οποία προστατεύονται έτσι γενικότερα τα τελευταία χρόνια. Επειδή αυτό ήταν και είναι πρότασή μας, και χαίρομαι γιατί ειλικρινά σας βρίσκω, θα πω τη λέξη διαβασμένο. Ναι, πράγματι, το παλεύω πολλά χρόνια. Δεν μπορεί αυτός που στο στρατό κρίθηκε Ι5, ναι, λόγω τρέλας, να μην πάει αυτή η μεταβολή στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Συγγενειών και να μην ξαναοδηγεί σε αυτοκίνητο. Δεν μπορεί να κυκλοφορεί στον δρόμο ένας σιζοφρενής. Δεν πάει. Δεν πάει με τίποτα. Πρέπει λοιπόν τα ψυχιατρία, ο στρατός, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κρυθεί με αυτή την ασθένεια, τη βλάβη θα λέγα εγώ, να κοινοποιείται υπηρεσιακά και αρμοδίως, ναι, ώστε τα αρμόδια γραφεία, διευθύνσεις, να του αφαιρούν το δικαίωμα να οδηγεί. Είναι για το καλό της κοινωνίας. Και εκεί δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα. Προσωπικά δεδομένα τι κάνει σπίτι σου. Αλλά δεδομένα να οδηγάς εσύ ενώ είσαι ακατάλληλος, όχι. Δεν είναι δεδομένο προσωπικό αυτό, γιατί με αφορά και εμένα. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα έγκλημα. Όπως έγκλημα είναι επίσης να περνάμε με κόκκινο σηματοδότη, όπως επίσης έγκλημα γιατί κάποιοι μπορεί να βρίσκονται στη φάση του ενδυνάμει δολοφόνου είναι όταν θα έχουν πιει. Νομίζω όταν τέτοιες συμπεριφορές μπορούν να αποδειχθούν μοιραίες για συνανθρώπους μας και οδηγούς που κινούνται δίπλα μας στο οδικό δίκτυο, νομίζω θα πρέπει να καταδικάζονται πρώτο και δεύτερον να τους αφαιρείται κάθε άδεια έτσι οδήγησης και ευχέρεια στο δικό δίκτυο παντού, όχι μόνο στην Κρήτη. Αυτό που λέτε ακριβώς και ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί θα πω και ότι λέει και την πάσα που μου κάνετε. Είδατε ότι προχθές έστειλα σε όλους τους βουλευτάς της Κρήτης, σε όλα τα αρμόδια υπουργεία, ναι, και στην Επιτροπή της Βουλής και την Οδική Ασφάλεια, σε όλους τους βουλευτάς, τις προτάσεις μου ξανά για να δούμε πλέον τα τροχαία από μηδενική βάση. Να πάρουμε ένα υπουργείο, το Υπουργείο Οικονομικών. Μάλιστα, τι έχει κάνει αυτά, τι πρέπει να κάνει αυτά. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Δεν μπορεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης, παράδειγμα, να δέχεται ότι θα πάει ο ταλέπορος ο πατέρας από τα Σκύφου, από το χωριό, από την Ανώπολη, θα κατεβεί για πέμπτη φορά κάτω για να δικάσει τον δολοφόν του παιδιού του. Για να προηγείται μπροστά η λεμονιά, η αχλαδιά, το χωράφι και η μανταρινιά. Δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, όπως βγήκε μια νομοθεσία πάρα πολύ καλή με τα ζωάκια, τα οποία προηγούνται οι υποθέσεις των ζώων κάθε άλλη υπόθεση, οι υπόθεση των τροχαίων θανατηφόρων, γιατί έχουν πόνο, γιατί έχουν πίσω ορφανά παιδιά, γιατί υπάρχουν πίσω οικογένειες διαλυμένες. Πρέπει να προηγούνται, να μην παίρνουν αναβολή ξανά και ξανά. 11 χρόνια έχουμε τώρα μια υπόθεση που ταλαιπωρεί την οικογένεια. Ρωτάει κανένας αυτή η οικογένεια πώς ζει? Ρωτάει αυτή η οικογένεια, αυτή η κυρία ή κάθε κυρία, που ήταν μια καλή νοικοκυρά
που ξαφνικά βρέθηκε να πρέπει να δουλεύει 2-8 ώρα για να μεγαλώσει δύο παιδιά. Ποιος σκέφτηκε, ποια πολιτεία βρέθηκε κοντά σε μια οικογένεια ενός θύματος? Καμία πολιτεία. Καμία πολιτεία. Δεν σκέφτηκε ποτέ ότι αυτή η ταλέπορη γυναίκα ή ο ταλέπορος ο άντρας, ναι, που μεγαλώνει δύο παιδιά μόνος του, που τα θέλει η πολιτεία καλά παιδιά, σωστούς πολίτες, πώς μεγαλώνουν? Γι' αυτό λοιπόν η πρότασή μας στο Υπουργείο είναι να ξαναδούμε το χρόνο εκδίκασης των υποθέσεων των τροχαίων θανατηφόρων. Όσον αφορά πάντως τον ποινικό κώδικα, άλλαξε και νομίζω πλέον είναι χαρακτηριστικό το αποτέλεσμα και πρέπει να το πούμε για μία ακόμα φορά. Το είχαμε ανακοινώσει και στην προηγούμενη συζήτησή μας ότι πλέον θα υπάρχει μέχρι και 10 χρόνια κάθειρξη, φυλάκιση σε όποιον τελικά εντοπιστεί να είναι υπό την επίρρεια αλκοόλ και προξενήσει τροχαίο δυστύχημα, δηλαδή το θάνατο κάποιου άλλου οδηγού. Νομίζω πρέπει να το αναφέρουμε για μία ακόμα φορά. Τέλος το εξαμελίας, το υπογραμμίζω. Αυτό που λέτε είναι πάσωστο και θα έλεγα τούτο. Ήδη προχθές είχαμε ένα τροχαίο θανατηφόρο στα Χανιά, για το οποίο κατά την εκτίμησή μου, ναι, προσωπική εκτίμηση, θα πάει με τον νέο νόμο. Ο νέος νόμος τι λέει? Όπως οδηγάει λοιπόν επικίνδυνα και από την πράξη του αυτή επέλθει θάνατος ανθρώπου, έχει κάθερξη τουλάχιστον 10 χρόνια. Το κάθερξη δεν σημαίνει να πιείτε καφέ απ' έξω, είναι περάστε μέσα. Θέλω λοιπόν να πω τούτο. Παρεμβάσεις στο δρόμο και οδηγείς επικίνδυνες, πιωμένος ή οτιδήποτε άλλο που έχουν αποτέλεσμα θάνατου ανθρώπου, είναι κάθριξη άνω των 10 ετών. Και όταν είναι τα θύματα πολλά, να θυμίσω Μαλιακό, Τέμπη, ναι, σκεφτείτε που φτάσαμε τότε στο Μαλιακό και τα Τέμπη με 16 και 12 νεκρούς και 17 νεκρούς να έχουμε εξαμελίας. Εξαμελίας. Το θυμάστε πολύ καλά. Βέβαια. Λοιπόν, αυτά καταργηθήκανε. Και όταν έχουμε τόσους νεκρούς, τότε θα είναι ισόβια κάθριξη και δεν θα ξαναβγεί ο τύπος έξω. Κύριε Πολέντα, θέλω να σας ευχαριστήσω. Δυστυχώς τελείωσε έτσι ο τηλεοπτικός μας χρόνος. Επιφυλάσσουμε βεβαίως να τα ξαναπούμε, γιατί μακάρι να μπορούσαμε να μιλήσουμε για ώρες. Γιατί όσο περισσότερο μιλάμε, νομίζω τόσα περισσότερα κρατάει και ο τηλεθεατής, κρατάμε και εμείς. Χρειαζόμαστε να επαναλαμβανόμαστε τελικά για να μπορέσουμε να βάλουμε όλοι μυαλό στους δρόμους της Κρήτης και να πάψει πια αυτή η μάστιγα των τροχαίων στο νησί μας που έχει βυθίσει στο πένθος εκατοντάδες οικογένειες, μία εκ των οποίων και η δική σας, κύριε Πολέντα. Σας ευχαριστώ θερμά. Και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Να ζητήσω με από όλους τους αρμοδίους παραπάνω αστυνόμευση στους δρόμους. Έτσι. Παραπάνω ο φόβος κρατάει τα ρούχα του.